της Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει. Στην τελική ευθεία βρίσκεται ο σχεδιασμός της συγχώνευσης Πανεπιστημίου Πατρών και τμήματων του ΤΕΗ Δυτικής Ελλάδας με την πανεπιστημιακή κοινότητα να είναι μοιρασμένη στα δύο. Η σύσκεψη του περασμένου Σαββάτου του Υπουργού Παιδείας με τους 5 κοσμήτορες χαρακτηρίστηκε από την πολυφωνία και τιμή κατάθεση προτάσεων σχεδόν από την πλειοψηφία των σχολών του Πανεπιστημίου. Αυτή τη στιγμή, υπέρ των συνεργειών μεταξύ των δύο ακαδημαϊκών ιδρυμάτων είναι οι σχολές ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, οι οικονομικών επιστημών και διοίκησης επιχειρήσεων και κάποια από τα τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών. Την πλήρη αντίθεσή τους έχουν εκφράσει οι σχολές Πολυτεχνική, Επιστημών Υγείας και αρκετές από τη Σχολή Θετικών Επιστημών. Χθες ο Υπουργός Παιδείας είχε συνάντηση με το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΗ Πελοποννήσου και αναμένεται να συναντηθεί και με το ΤΕΗ Δυτικής Ελλάδος. Πάντως, το κλίμα που επικρατεί δεν προμηνύει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το Πανεπιστήμιο Πατρών αλλά και για το ΤΕΗ. Στο ενημερωτικό σημείωμα που έστειλε για τη συνάντηση του Σαββάτου, ο κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής Δημήτρης Ματαράς αναφέρει μεταξύ άλλων. Σε ερώτησή μου προς τον Υπουργό σχετικά με το πώς θα αντιμετωπίσει πιθανή απόρριψη του σχεδίου από τη Σύγκλιτο, απάντησε ότι θα προχωρήσει με πολιτική απόφαση. Έκανε επίσης σαφές ότι αν δεν προχωρήσει το σχέδιο, δεν πρόκειται να ιδρυθεί νομική και γεωπονική. Είμαστε δίπλα σας σε κάθε ξεχωριστή στιγμή. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.